Γεια σας, είμαι ο Νίκος Σαριδάκης από τα Έπιπλα Σαριδάκης και σήμερα θα δούμε πώς ακονίζουμε ένα ίσιο σκαρπέλο. Τα ίσια σκαρπέλα βγαίνουν σε διάφορες διαστάσεις, φαρδιά, πιο φαρδιά, πιο στενά, πολύ στενά. Και σίγουρα με τη χρήση τους στήρονται, έτσι. Οπότε θέλουν ακόνισμα. Δηλαδή, εκτός το ότι δεν κόβει, ένα μη αγωνισμένο σκαρπέλο είναι και λίγο επικίνδυνο. Δηλαδή, άμα πας να κόψεις κάτι, ας πούμε ένα ξύλο, να το σκαλίσεις, να το κόψεις, να το κάνεις και δεν κόβει, ζορίζεται, τρακ, μπορεί να φύγει το εργαλείο και να μας χτυπήσει. Ενώ άμα κόβει, κόβει, προχωράει, κάνει τη δουλειά του με προσοχή και καλύτερα. Έτσι. Ο παραδοσιακός τρόπος για να ακονίζουν σκαρπέλα και εργαλεία τέτοιου είδους, ας πούμε, είναι η ακονόπετρα. Εδώ έχουμε μια παραδοσιακή ακονόπετρα μέσα σε ένα ξύλο. Είναι η πέτρα εδώ πέρα. Και αυτός είναι ο παραδοσιακός και κλασικός τρόπος που μαθαίνουν οι τεχνίτες για να ακονίζουν ένα σκαρπέλο. Τώρα βέβαια υπάρχουν και άλλοι τρόποι, π.χ. σε τροχούς, ηλεκτρικούς ή σε γυαλόχαρτα, τάγκς μεγάλα, το να τα άλλο τέτοια. Αυτά, αν ξέρεις να το κάνεις, ναι, μπορείς να το αγωνίσεις το σκαρπέλο, ας πούμε, αρκετά καλά. Εξίσου καλά με την πέτρα δεν νομίζω, αλλά αρκετά καλά. Όμως, σίγουρα σε ένα εργαλείο ηλεκτρικό που γυρνάει με ταχύτητα, υπάρχει κίνδυνο να το χαλάσεις άμα δεν ξέρεις, έτσι. Άμα ξέρεις, ok, το ακονίζεις μέχρι ενός σημείου, αλλά το τρως πιο γρήγορα το σκαρπέλο σου, έτσι. Το χαλάς, τρώγεται το πέταλο. Το ακονίζεις, 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 τρώγεται. Δηλαδή βλέπουμε αυτό είναι μεγαλύτερο από τούτο. Έχει ακονίσει περισσότερες φορές. Υπάρχει και ο κίνδυνος να μην το κάνεις και σωστά, έτσι. Και να του κάνεις ζημιά, αυτό γυρίζει με ταχύτητα. Άμα το κάνεις στην πέτρα, τρως λίγο, το δουλεύεις ωραία, μόνος σου, με το χέρι σου, παραδοσιακά και το εργαλείο σου θα το έχεις μια ζωή. Έτσι. Έχω εργαλεία εδώ που είναι 2 και 3 γενιών, ας πούμε. Λοιπόν, φοράμε τα γαντάκια μας πάντα, σε τέτοιες περιπτώσεις. Και η πέτρα μας είναι καθαρή, την καθαρίζουμε από τις σκόνες ή τη βρωμιά που μπορεί να έχει. Έτσι. Και πάνω στην πέτρα, δεν παίρνουμε το σκαρπέλο και ακονίζουμε πάνω στην πέτρα, όχι. Εντάξει, εγώ ξέρω, ας πούμε, ότι βάζουν λάδι. Μου έχουν πει επίσης, ας πούμε, τεχνίτες ότι έχω δοκιμάσει και λάδι με πετρέλαιο. Λάδι με πετρέλαιο το βλέπω ότι δουλεύει, ακονίζεται λίγο καλύτερα το σκαρπέλο μου πάνω με το λάδι και το πετρέλαιο. Αλλά και με απλό λάδι, όχι, λάδι μηχανής, ας πούμε, ενδεχομένως. Δεν ξέρω για λάδι φαγητού, πρότεινα λάδι μηχανής, ας πούμε. Μπορούμε να ακονίσουμε. Βάζουμε το λάδι μας πάνω στην πέτρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο τρόποι που έχω μάθει ότι ακονίζεις ένα σκαρπέλο. Ο ένας τρόπος είναι στην ευθεία. Βάζοντας το λάδι εδώ, το πάμε το σκαρπέλο να πατήσει όλη η επιφάνεια πάνω. Και ακονίζουμε, 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 πολύ, πολύ, για ώρα. Του δίνουμε εδώ και καταλαβαίνει. Λοιπόν, αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι κυκλικά. Το κάνουμε, του δίνουμε και κύκλο, του κάνουμε και ένα κύκλο. Που μου έχουν δείξει. Προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες κινήσεις, όχι ότι αλλάζει κάτι στο ακόνισμα, αλλά με αυτόν τον τρόπο η πέτρα μας θύνεται ομοιόμορφα, δεν κάνει λακκούβες. Δηλαδή με τα πολλά ακονίσματα η πέτρα κάνει λακκούβες και σε όλη την επιφάνεια της πέτρας και από εδώ και από εκεί. Για όσο το δυνατόν να φτύρεται η πέτρα ομοιόμορφα για να
πατάει το επόμενο σκαρπέλο όπως πάταγε και το πρώτο που κάνουμε, που λέει ο λόγος. Έτσι. Όταν το κάνουμε πολλές φορές και ακόμα περισσότερες από ό,τι έκανα εδώ, γιατί κάνω μια επίδειξη, προσεκτικά βλέπουμε ότι στην ανάποδη πλευρά του σκαρπέλου, στην κάτω, έχει δημιουργηθεί ένα σκαλοπατάκι, εθέρα το λένε οι τεχνίτες. Αυτό το σκαλοπατάκι δείχνει ότι κάναμε, ας πούμε, ενδεχομένως καλή δουλειά. Έτσι. Λοιπόν, θέλουμε να το βγάλουμε αυτό το σκαλοπατάκι, να μην υπάρχει. Οπότε παίρνουμε και το, στην ανάποδη πλευρά, στη μια μεριά του ακονιού, προσεκτικά βάζουμε πάλι τα γάντια, εγώ δεν τα έβαλα τώρα από συνήθεια γιατί δεν πολύ χρησιμοποιώ, λόγω εμπειρίας. Και προσπαθούμε να φάμε τον εθέρα. Ο εθέρας μετά θα γυρίσει πάλι από την άλλη μεριά. Οπότε, βάζουμε τα γάντια μας σωστά. Και κάνουμε αυτή τη δουλειά τώρα από μια φάση και μετά. Παίρνουμε τον εθέρα έτσι, τον πάμε έτσι, μέχρι το σκαρπέλο να μην έχει εθέρα καθόλου. Τώρα εγώ βγάζω μια ταγάδια, τα βάζω γιατί θέλω να βλέπω τον εθέρα, αυτό το σκαλοπατάκι, να φύγει τελείως. Όταν λοιπόν φύγει τελείως, προσεκτικά τις κάνουμε τις κινήσεις, μην κοπούμε έτσι, αυτό το εργαλείο κόβει πολύ, πιο πολύ και από μαχαίρι. Λοιπόν, όταν λοιπόν φτάσουμε σε ένα σημείο, το σκαρπελάκι μας, προσεκτικά, να κόβει ανάποδα το ξύλο, χωρίς να ζορίζεται ιδιαίτερα, βλέπετε, σημαίνει ότι αυτό το σκαρπέλο είναι πολύ καλά κονισμένο. Όταν ένα σκαρπέλο που το έχουμε επαναχρησιμοποιήσει δεν μπορεί να κάνει καλά αυτή τη κίνηση, σημαίνει ότι θέλει ακόνισμα. Λοιπόν, προσέχουμε όταν ακονίζουμε ένα ίσιο σκαρπέλο, αυτή εδώ η επιφάνεια να είναι ίσια. Όσο το δυνατόν ίσια. Αυτό μας βοηθάει όταν σκαλίζουμε έτσι, να σκαλίζουμε με περισσότερη ευκολία. Και καλύτερα και πιο σωστά. Οπότε το ίσιο θα το πετύχουμε με την πιο σωστή χρήση της πέτρας. Έτσι. Ιδανικά. Τώρα ένα σκαρπέλο που δεν είναι και τελείως ίσιο πάλι κόβει. Εντάξει. Αλλά το καλύτερο είναι να μην να έχει ένα όσο το δυνατόν λιγότερη έτσι, να είναι ίσιο. Όσο το περισσότερο να είναι ίσιο. Μετά, αφού τελειώσουμε και δεν χρησιμοποιούμε ένα σκαρπέλο, καλό είναι να το προστατεύουμε. Ένα σκαρπέλο καινούριο έχει και ένα θικάκι από πάνω που το κλείνεις, γιατί άμα πέσει αυτό κάτω, οπ, και θα μας, μπορεί να πέσει το πόδι μας, αλλά το, μπορεί να πέσει και στο πάτωμα και θα χαλάσει η κόπη μας. Οπότε έτσι απατακονίζαμε. Θα προσέχουμε. Βάζουμε, αν δεν έχουμε το πλαστικό, όπως δεν έχω και εγώ τώρα, τα έχω χρόνια, θα βάζουμε μια ταινία και το προστατεύουμε, το βάζουμε στην εργαλειοθήκη. Γιατί αυτά όταν χτυπάνε μεταξύ τους, όταν τα έχεις κάπου, ας πούμε, χαλάνε. Αυτό για ένα ίσια σκαρπέλα. Έτσι. Τα σκαρπέλα του σκαλιστή είναι μια άλλη ιστορία. Έχουν λίγο διαφορετικά ακονίσματα, με πέτρες πιο μικρές. Για τα ίσια τα σκαρπέλα, τα οποία και ένας ερασιτέχνης τα χρειάζεται. Είναι το απαραίτητο εργαλείο του ψυλουργού. Ευχαριστώ πολύ, είμαι ο Νίκος Σαριδάκης από τα Έπιπλα Σαριδάκη. Αν σας αρέσει το βίντεό μου, κάντε like, subscribe στο κανάλι μου. Να είστε καλά, γεια σας.